Λοιπόν, συνδεθήκαμε με τους αγαπητούς Άλεξ και Κατερίνα, οι οποίοι βρίσκονται στο Λονδίνο. Έτσι δεν είναι, Άλεξ? Γεια σου, Άλεξ. Είναι Λονδίνο, είναι. Καλημέρα, πολύ καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πού είσαι? Είναι Hull, είναι στο East Yorkshire. Α, στο East Yorkshire. Ναι, είναι το πολιτιστικό πόλο για την Αγγλία 2017. Α, στο East Yorkshire. Α, πολύ ωραία. Πολύ ωραίο μέρος αυτό. Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραίο μέρος. Έχει ωραία εξοχή εκεί. Ωραία εξοχή. Λοιπόν, όπως σας είπα και προηγουμένως, μιλάμε με τον Άλεξ Ράιχαρτ και την Κατερίνα Μπόλας, τους γνωστούς φίλους μας που είναι στο Χαλκί, έχουν έδρα το Χαλκί και φτιάχνουν εκείνα τα πολύ ωραία κεραμικά. Τι γενικότερα, το Fish and Olive Art of Aegean, και την παρουσιάζουν στην έκθεση αυτή, η θάλασσα στα χέρια μας. Ακριβώς, ακριβώς. Ωραία, πολύ. Δεν μου λες, Άλεξ, επειδή ξέρω ότι μιλάς και εσύ σαν και εμένα, θες να μιλήσουμε ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά και προσφέρω και ρώσικα. Ναι, όπως θέλετε. Άρα εγώ θα σας αφήσω τώρα την Κατερίνα, γιατί η Κατερίνα μιλάει πάρα πολύ καλή ελληνικά. Γιατί και εσύ, βρε Άλεξ, μιλάς καλά ελληνικά, τι λες τώρα? Ναι. Λοιπόν, αλλά εγώ είμαι σίγουρος ότι η Κατερίνα θα μιλάει πιο καλύτερα. Εντάξει, εγώ θέλω να στείλω πολύ αγάπη από την Αγγλία για την Άξο, για την Τραγέα, για όλοι οι φίλοι που έχουμε εκεί. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Άλεξ. Γεια σου, κύριε Γιώργο. Καλημέρα, Κατερίνα. Τι κύριε Γιώργο, Γιώργο Σκέτο. Τι γίνεσαι, Κατερίνα, πώς είσαι? Καλά, λίγο κρυωμένη είμαι. Μα φύγατε από τα ωραία της Νάξου εδώ που έχουμε ωραίο καιρό. Ναι, με τον ήλιο φύγαμε, ήρθαμε εδώ στη βροχή. Στη βροχή, τι να κάνετε. Και εντάξει, East Yorkshire είναι και έχει πάντα βροχή εκεί, γιατί έχει και ωραία εξοχή εκεί. Να πάτε βόλτες γύρω-γύρω. Είναι πολύ ωραία εξοχή. Είναι πρώτη φορά που έχω ταξιδεύει εδώ. Έχω πάει πολλές φορές εκεί στο East Yorkshire. Έχω πάει με το αυτοκίνητο, έχω γυρίσει πολλές φορές. Έχει πολύ ωραία εξοχή εκεί. Α, ναι. Λοιπόν, να μιλήσουμε όμως για την έκθεση για την οποία βρίσκεστε εκεί, η θάλασσα στα χέρια μας. Και παρουσιάζετε το δικό σας κομμάτι, το Fish and Olive Art of Aegean. Ναι, βασικά είναι βέβαια τα ψάρια. Από τα έργα που κάνουμε, τα πολλά είναι. Το θέμα το ψάρι, γιατί είναι στο Χάλ, έχει το aquarium, the deep, που λένε. Ναι. Και αυτοί μας καλέσαν να κάνουμε τώρα δύο, δηλαδή αυτή η έκθεση θα γίνει 3 μήνες τελικά, μέχρι και το Ιανουάριο 2018. Μάλιστα. Και φέρουμε διάφορα έργα από εμάς και είναι τώρα μέσα στο aquarium, είναι πάρα πολύ ωραία εκεί. Και έχει μέσα, ξέρετε, τα aquarium που έχουν τα tanks με τα ψάρια. Είναι πολύ ωραίο, το έχω δει αυτό στο Hull. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Λοιπόν, για περιέγραψέ μας περίπου εκεί την έκθεση, τι ακριβώς συμβαίνει, είναι πολύ συμμετέχοντα, πώς είσαστε εκεί? Βασικά η έναξη ήταν την Τετάρτη, από τον Νοεμβρίου, και ήταν βράδυ, κάναμε ένα γκάλα με δημοπρασία. Και ήταν καλυσμένοι 130 άτομα που πληρώσανε για ένα δείπνο που είχαμε, εμείς φέραμε δύο σεφ από την Ελλάδα και από εκεί θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιάννη Μαργαρίτη, τον Τούγκα μου που μας έδωσε τα δύο σεφ και μαγειρεύανε καταπληκτικό ένα μενού. Η Πάρης Γαϊτανάρος και Παύλος Κοτσάκος, έτσι, από το Τορτούγκα εδώ στην Άξο, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και όλοι ήταν πολύ ευχαριστημένοι με το φαγητό, ήταν καταπληκτικό βράδυ και η δημοπρασία ήταν πολύ ωραία, γελούσαμε πάρα πολύ. Εμείς δώσαμε κάποια έργα, το Deep έδωσε κάτι events και μαζέψαμε αρκετά λεφτά για μια συνεργασία που έχει το Deep με την Coastal Society στο Ζουντάν, που έχουν ένα θαλάσσινο πάρκο να ζώσουν τα θαλάσσια και τις καχαρίες. Αυτό κάνουμε χρόνια τώρα μαζί. Μάλιστα. Και αυτό το βράδυ το μαζέψαμε όλο τα λεφτά για αυτή η συνεργασία που έχουν. Και ήταν πάρα πολύ ωραία. Περάσαμε πολύ ωραία. Και είναι αυτή η έκθεση, όπως είπες, θα συνεχιστεί μέχρι 31 Ιανουαρίου. Και ναι, περίπου, ναι. Ναι, και αυτά τα εκθέματα πουλιώνται στους ανθρώπους εκεί, αυτούς που έρχονται να τα δουν. Μπορούν να τα αγοράσει κάποιος? Εντάξει, έχει διάφορα έργα που κάποιος δεν πουλάμε. Αν κάποιος έχει ενδιαφέρον να θέλει ένα κομμάτι, θα μιλάει με
μιλάει με εμάς και ναι. μετά την έκθεση μπορεί να το πάρει. Ναι. ναι. Αυτό ήταν βασικά. Α, η προσφορά δηλαδή αυτό για, το, για αυτό που, που, που μου είπε στην αρχή ήταν την, την πρώτη μέρα. Αυτό το, η, η δημοπρασία πούμε, που γίνεται μαζί ναι. με, ναι, με τον καλά μαζί. Ναι, ναι. ναι, ναι. Και... Τώρα η έκθεση είναι κανονική σαν έκθεση. Ναι, ναι. συνεχίζεται. Ναι. Άλλα έργα που εκτίθεται άλλων ανθρώπων εκεί είναι. Τι άγα, έχουμε ναι. εκεί, λέτε τώρα. Ναι. Έχουμε βασικά τα περισσότερα κομμάτια είναι τα καραμικά που φτιάχνουν βάζα, μεγάλες πιατέλες. Μεγάλα έργα φέραμε εκεί. Έχουμε ένα μαμάρινο ψάρι, μαμάρινο μάμαρο από την Άξο, μια φάλαινα. Έχουμε κάποια κομμάτια από τα κοσμήματα που φτιάχνουμε και που έχουν το θέμα την, το ψάρι. Έχουμε και prints. Είναι περίπου ένα, ας πούμε, έβρα από τα έργα που φτιάχνουμε βασικά. Ό,τι έχει σημασία με τη θάλασσα. Ναι, και αυτό εσείς θα καθίσετε μέχρι το τέλος εκεί, μέχρι 31 Ιανουαρίου. Όχι, ή, ναι. όχι, εμείς επιστρέφουμε και εκεί. Μάλιστα. Γιατί έχουμε και πολλή δουλειά, πρέπει να το αρχίζουμε πάλι να δουλεύουμε για το επόμενο χρόνο. Όχι τρεις μήνες τώρα, να κάτω δεν γίνεται. Είναι όμως yeah. πολύ... Αλλά μάλλον ένας από τα δύο μας θα πάει στο τέλος τώρα να μαζεύουμε την έκθεση. Ασφαλώς να πάρει, ναι, ναι. Ναι, 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 ναι. ναι. Αλλά ήταν μεγάλη επιτυχία και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για το, όλα τα θέματα. Ήταν πολύ καλοί οι άνθρωποι, ήρθανε... Και από την Αμερική, από την Ελλάδα, ήρθαν βέβαια πολλοί από την Αγγλία, από την Ευρώπη. Βρισκόμασταν και με φίλοι που ξέραμε χρόνια τώρα από το, από το μαγαζί μας. Ήταν πολύ ωραία. Μάλιστα, πολύ ωραία. Και μετά υπάρχει στο πρόγραμμα κάποια άλλη έκθεση, κάτι άλλο που θα κάνετε, κάποιο άλλο γεγονός. Έχουμε κάτι στο μυαλό μας, δεν είναι ακόμα σίγουρο, θα δούμε. Πάντα θέλουμε να κάνουμε κάτι, βέβαια εμείς πολύ θέλουμε να δουλεύουμε, αυτό που κάνουμε με το Κοστό, με το Πια Κοστό και το Κοστό Society ήταν για μας, από την καρδιά μας να το βοηθάμε. Εντάξει, αυτό το project ήταν τώρα για Ζουντάν, αλλά βασικά θέλουμε ο Πια Κοστό με τη Society δουλεύουν τώρα χρόνια να κάνουν ένα θαλάσσινο πάρκο στη Σαντορίνη και ελπίζουμε στον χρόνο να τελειώνει αυτό και να έχουμε επιτέλους ένα θαλάσσινο πάρκο εκεί και στο μέλλον να ήταν ωραία να έχουμε και έναν στην Άξο. Πολύ ωραία, αυτό θα ήταν πολύ καλό, πολύ καλό. Ναι. Και ο Πιέρ Ιβ Κουστό ήταν το στον καλά στο άνοιγμα της έκθεσης. Ναι, ήταν ναι. εκεί, ναι. Ναι. Αυτοί έχουν ήταν με το... Μίλουσε και για τα αυτά που κάνουν βέβαια τώρα για το Ζουντάν, αλλά βασικά τι η Κοστό Society, τι έργα έχουν, τι κάνουν. Και έχει μίλησει και πάρα πολύ για τη Σαντορίνη. Έχει δείξει και φωτογραφίες από τη Σαντορίνη, τους ψαράδες, αυτού που τους βοηθάνε. Και ας ελπίζουμε. Είναι τώρα πολλά χρόνια, αλλά ήταν... μεγάλη ευκαιρία για όλους μας να έχουμε επιτέλους ένα θαλάσσινο πάρκο. Πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Ξέρω η επιτυχία είναι δεδομένη γιατί έχω δει τα έργα σας και είναι πανέμορφα και ξέρω ότι και ο κόσμος που θα έρθει εκεί, οι Βρετανοί θα τα αγαπήσουν. Εμείς οι Έλληνες έτσι καλλιώς τα αγαπάμε γιατί είναι κομμάτι από την ψυχή μας. Ναι, και τα δείχνει και ένα μέρος της Ελλάδας. Ελπίζω να βλέπουν, έχουμε και φωτογραφίες εκεί, να βλέπουν και λίγο την Άξο, θάλασσα αυτά, να μας θα δείξει να έρθουν και στην Άξο πανέμορφη. Πολύ ωραία. Και θέλω βέβαια να ευχαριστήσω πάρα πολύ πάλι τον Γιάννη Μαργαρίτη, αλλά όλους που μας βοηθήσαν να κάνουμε αυτό και την Ένωση της Άξο, που μας δώσανε και κάτι για τον γκάλα. Βασικά έγινε καταπληκτικό και ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητή Κατερίνα και αγαπητέ Άλεξ, καλό σας απόγευμα και καλή συνέχεια εκεί στην έκθεση αυτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σας.